Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου στη διοίκηση. Δεν είναι μικρό πράγμα να κερδίσεις από όλων εδώ στο γήπεδο τους. Νομίζω δικαιόμασταν να 3 βαθμούς σήμερα και πρώτο, όπως είπα πριν, και πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί, ειδικά πρώτα 15-20 λεπτά όπου χάσαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες. Παρόλο που είχαμε 3-1 που είχαμε να χάσουμε 3-1 στα 46-47 λεπτό, καταφέραμε να αλλάξουμε αποτέλεσμα σε περίοδο από το τρίτο γκολ του Απόλλωνα. Απόλλων δεν έφτιαξε ούτε μια ευκαιρία. Εμείς είχαμε έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες, σκοράραμε και νομίζω στο τέλος δίκαια κερδίσαμε. Ακόμα μια φορά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες και αυτό είναι μόνο 3 βαθμούς και τίποτα άλλο. Πρέπει να συνεχίζουμε να δουλεύουμε σκληρά για να μην έχουμε προβλήματα στο τέλος, να μείνουμε στη κατηγορία. Αυτά είναι. Ωραία, coach, συγχαρητήρια καταρχή για την νίκη. Ευχαριστώ. Κατά δεύτερον, μετά το 25 λεπτό που άνοιγε στην Καμιώτισσα και το λάθος που έγινε με τον Απόλλωνα να σκοράρει, φάνηκε ότι η ομάδα σας τα έχασε μέχρι τις αρχές που δέχτηκε τον τρίτο γκολ του δευτέρου ημιχρόνου. Στη συνέχεια πάλι επανήλθε. Τι ήταν αυτό που έφερε αυτή τις αλλαγές? Νομίζω 2 αλλαγές που κάναμε με Ιουσούφ και Ντένζελ, 2 strikers, αυτό ήταν νομίζω κλειδί. Μπήκανε φρέσκοι, έφεραν ζωντάνια, κάνανε δύσκολη ζωή σε αμυντικούς του Απόλλωνα. Στο τέλος και σκοράρανε και αυτό που νομίζω κάθε προπονητής θέλει όταν κάνει αλλαγή να το φέρει αποτελέσμα. Coach, συγχαρητήρια για την νίκη. Και επίσης είναι ευχάριστο να βλέπουμε το Σύνισσα πίσω στους πάγκους των Κυπριακών γηπέδων. Εκείνο που σημειώνω εγώ είναι ότι η ομάδα σας εκμεταλλεύτηκε πλήρως ένα πολύ λαθασμένο ανασταλτικό τρόπο του Απόλλωνα, με αποτέλεσμα να πετύχει αυτή την τεράστια ανατροπή. Αυτό έδειχνε μια αυτοπεποίθηση στους ποδοσφαιριστές. Το έδειξαν και από τον περασμένο αγώνα με την ΑΕΚ, έστω και αν έχασαν. Και σε δήλωση που είχα κάνει τότε στον πρώην προπονητή, τον κύριο Σοφρόνη Αυγουστή, είπα ότι αυτή η ομάδα, εάν χτιστεί ακόμα πιο σωστά του χρόνου, μπορεί να είναι η ευχάριστη έκπληξη. Σχολιάστε τα πιο πάνω. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, εγώ σε αυτές 2 μέρες αυτό μόνο προσπάθησα να μεταφέρω στους παίκτες, ότι να πιστεύουν στους ποιότητα τους και τίποτα άλλο. Γιατί εγώ έβλεπα πολλά παιχνίδια και πριν και με Σοφρόνη στον πάγκο. Ήταν πολύ καλή ομάδα και πριν. Σήμερα, ναι, κάποια λάθη που κάνανε στην άμυνα του Απόλλωνα χρησιμοποίησαμε και σκοράραμε. Αυτό είναι ποδόσφαιρο, όμως γενικά ήταν καλό παιχνίδι, νομίζω, για φίλατλους να βλέπουν. Ανοιχτό, μπορεί και αυτό έγιναν λάθη και σκοράραμε πολλά γκολ και εμείς και Απόλλων. Αυτά είναι.